Πάμε τώρα να δούμε τι αποτέλεσμα παράστασης θα μας βγάλει το Mi 5-5, πού θα το σχεδιάσουμε και ποιους συμβολισμούς θα προσθέσουμε. Αυτό το σχήμα που βλέπαμε προηγουμένως έχει προσαρμοστεί ως προς την ονομασία των κορυφών που μας προκύπτουν από το τεμνόμενο επίπεδο με αυτές που αναφέρονται στην εικόνα. Γιατί είχαμε βάλει ρο σίγμα, ενώ εδώ λέει λάμδα κάπα, άρα έχει μπει λάμδα κάπα. Κατά συνέπεια, τα σημεία στα οποία αγγίζει το επίπεδο δεν είναι βέβαια το λάμδα 1, δεν είναι το λάμδα κάπα, αλλά είναι το λάμδα 1, κάπα 1, γιατί το επίπεδο αυτό συναντά την κάτωψη, το επίπεδο της κάτωψης πιο κάτω. Εδώ, ένα τμήμα κόβεται και ένα τμήμα προβάλλεται. Τα δηλαδή απέναντι και φέρνω τις ορθές προβολές. Το αποτέλεσμα της παράστασης θα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο θα περιγραφεί με γραμμές τομής, θα περιβληθεί με γραμμές τομής και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που θα είναι με γραμμές προβολής. Γιατί το επίπεδο τομής που έχω χρησιμοποιήσει αγγίζει το στερέο μου μόνο σε αυτές τις θέσεις, ενώ συνεχίζει, δηλαδή αν έχω έναν παρατηρητή σε αυτό το επίπεδο επάνω, γιατί περί αυτού πρόκειται, τα μάτια του παρατηρητή είναι εδώ, εδώ τέμνη, βρίσκεται μέσα, αλλά κανένας δεν μου λέει ότι αυτό σταματάει εκεί, είναι μια επιλογή μου να το σταματήσω, μπορώ να πω ότι το επίπεδο 5 είναι μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί δεν έχει σημασία, το περιορίζω απλώς και η οπτική ικανότητα του παρατηρητή δεν αγγίζει, δεν βλέπει το τίποτα, αλλά βλέπει τον τοίχο ζήτα α τόνος, ζήτα τόνος. Θα έχουμε λοιπόν η ευκολία που έχουμε εδώ είναι ότι το βέλος μας δείχνει πού θα σχεδιάσουμε. Το επίπεδο λοιπόν προβολής, θα το σκεφτούμε δηλαδή έτσι, το επίπεδο προβολής των αξώνων Z πλέον, δηλαδή είναι ο Z εδώ και Χ, είναι αυτό. Πηγαίνω, έστω ότι το ύψος του στερεού σώματος είναι τόσο, είναι αυτό το ύψος, έχω λοιπόν... Εδώ θα οργανώσω την τομή 5-5, σύμφωνα με το δικό μας εδώ, με τη δική μας αρρύθμιση. Και πρώτα κάνω το τεμνόμενο. Το τεμνόμενο είναι, το φέρνω με προβολή από εδώ, με γραμμή τομής γιατί αγγίζει στο εσωτερικό, αγγίζει δηλαδή την κατασκευαστική δομή, μέχρι εδώ τέμνεται. Τόση είναι η τεμνόμενη επιφάνεια. Τον τοίχο ζήτα α και λοιπά, τον κάνω, θα το διαφοροποιήσω με το χρώμα, θα το κάνω με μπλε χρώμα τώρα εγώ, με γραμμή προβολής. Δηλαδή αυτό το σημείο, από αυτή την κορυφή, φέρνω εδώ είναι το α και α το νούμενο. Εδώ είναι η κορυφή λάμδα, εδώ είναι η κορυφή κάπα και πάει λέγοντας. Απλώς θα βάζουμε τώρα τις κορυφές για να μπορέσουμε να βρεθούμε και με τα σχήματα των διαφανειών. Στη συνέχεια είναι αυτονόητο, το ίδιο το σχήμα μιλάει, δηλαδή η τεμνόμενη επιφάνεια και η προβαλλόμενη είναι αρκετές για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Εύλογα, θα ρώταγε κάποιος, ο οποίος ότι τα κατακόρυφα επίπεδα συναντάνε τα οριζόντια και αυτό συμβολίζουμε, για ποιο λόγο δεν έχω συμβολήσει, είναι παράληψή μου το ότι δεν συμβόλησα στην τομή την 5-5, είναι μια τομή σύνθετη, αποτελείται από τομή και όψη, αλλά δεν το λέμε τομή όψη, το λέμε με τον όρο τομή, γιατί στην τομή 5-5 δεν συμβόλησα τη θέση του οριζοντίου επίπεδου, εφόσον το ένα κόβει το άλλο, γιατί το συμβολίζω μόνο εδώ και δεν το συμβολίζω και εκεί. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να έρθω περίπου εκεί, το έχω πάρει, να έχω αυτόν τον συμβολισμό για το επίπεδο τα φένα που μου βγάζει την κάτωψή μου.
μου βγάζει τεμνόμενη επιφάνεια που αν την προβάλλω την ονομάζω κάτωψη. Συμπληρώνω ότι επειδή είναι επίπεδα τομής, κανονικά ο συμβολισμός πρέπει να γίνεται με παχιά γραμμή, δηλαδή με γραμμή τομής. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνεται εδώ. Για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι η συνάντηση του επιπέδου με τις ακμές του στερεού σώματος γίνεται κατά ορθή γωνία. Άρα δεν είναι μια τυχαία γωνία που θα μου έβαζε περιορισμούς και θα μου παρήγαγε διαφορετικά εμβαδά. Από την άλλη, ισχύει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι για την οικονομία πρέπει να παίρνουμε μέρημνα για την οικονομία των συμβόλων και των σχημάτων. Διαφορετικά, η πρακτική εφαρμογή γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και δεν ανταποκρίνεται στο στόχο, έτσι. Αυτή, με την παραδοχή ότι τα οριζόντια επίπεδα για να μας βγάλουν κατόψεις σε ένα κτίριο, τα περνάμε από τέτοια θέση να κόβουν τις ακμές του ύψους κατά τέτοια θέση ώστε να κόβουν παράθυρα και πόρτες. Αυτό το θεωρούμε πλέον αυτονόητο. Άρα και οι δύο συνθήκες μαζί με οδηγούν στο ότι αυτός ο συμβολισμός εδώ δεν είναι απαραίτητος. Και στην περίπτωση όμως, όπως θα δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο, στο δεύτερο, που είχα μια στέγη, ένα κεκλειμένο επίπεδο, τότε θα πρέπει να είμαι προσεκτική και να επιλέξω κάτι, να επιλέξω δηλαδή να συμβολίζω τις θέσεις των οριζοντίων επιπέδων τομής. Είπα προηγουμένως ότι το ίδιο το βέλος με οδηγεί στο να κάνω, να βρω το επίπεδο προβολής το οποίο θα σχεδιάσω τη συγκεκριμένη τομή, την εκάστοτε τομή. Για να το δούμε αυτό, σε αυτή τη διαφάνεια. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε το ίδιο το στερεό σώμα θεωρούμενο ως συμπαγές, πώς ανοίγουν γύρω από τη σταθερή, θεωρούμε σταθερό το επίπεδο P1, και γύρω από αυτό ανοίγουν σε σταυρό τα επίπεδα προβολής που συναρτώνται με τον άξονα των Z. Πάνω σε αυτά τα επίπεδα προβολής έχουμε κάνει τώρα 4 τομές. Οι θέσεις των επιπέδων τομής έχουν επιλεγεί, δηλαδή το που περνάει και κόβει, είναι οι θέσεις που αναφέραμε προηγουμένως, οι 4 διαφορετικές περιπτώσεις ομαδοποιημένες ανά 2. Η φορά όμως έχει επιλεγεί τυχαία. Εδώ είναι μια άσκηση και έχει επιλεγεί τυχαία. Νομίζω το αναφέραμε ξανά, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, έχω ένα πραγματικό κτίριο με ενδιαφέρουσες κατασκευές προς εκείνη τη μεριά, δικαιολογείται αυτή η επιλογή. Εάν οι ενδιαφέρουσες κατασκευές, οι εσωτερικές, είναι προς την αντίρροπη πλευρά, τότε δεν δικαιολογείται να επιλέξω αυτή τη φορά, αλλά πρέπει να επιλέξω την αντίρροπη και να σχεδιάσω στο αντίρροπο επίπεδο, στο παράλληλο του P2. Όπως βλέπετε εδώ, η 5-5 τομή, στην 5-5 τομή, για να σχεδιάσω την τομή 5-5, το ίδιο το βέλος με οδηγεί σε αυτό το επίπεδο, άρα είναι εύκολο στην επιλογή. Εδώ έχουν σχεδιαστεί και τα οριζόντια επίπεδα σε αυτές τις τομές, γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα θεωρητικό, το εξετάζουμε θεωρητικά, είναι μια θεωρητική υποστήριξη του μαθήματος αυτή, έτσι. Άρα δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις απλουστεύσεις τόσο πολύ, αυτές που είπαμε προηγουμένως. Η τομή 4-4, η φορά της με οδηγεί στο να σχεδιάσω στο επίπεδο το αντίρροπο του P2 αυτού, έτσι, P3, πώς είναι γραμμένο εδώ. Και εδώ τι λείπει? Αυτό δεν είναι μια πλήρη σειρά σχεδίων. Εδώ στην διαφάνεια βλέπετε μόνο τις παραστάσεις τεμνόμενων επιφανειών από οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα. Εάν ήθελα να έχω μια πλήρη σειρά σχεδίων, τι θα έπρεπε να κάνω εδώ? Θα έπρεπε να ξαναχρησιμοποιήσω το επίπεδο P1, δηλαδή να έχω άξονα ψ και πάλι ξανά το P1 και άξονα τον χ,
και να συμπληρώσω την κάτωψη δώματος, όπως λέμε, δηλαδή την κάτωψη από το εξωτερικό. Όταν βλέπω εξωτερικό περίβλημα, όταν ακόμα δεν άγγιξα το στερεό, σαν παρατηρητής, από το εξωτερικό περίβλημα. Το έκανα αυτό, θα το έγραφα κάτωψη δώματος. Για να πω ότι τη δήλωση των επιπέδων τομής με τον καθαρό συμβολισμό, όχι αυτό, τη δήλωση πρέπει να την κάνω σε όλες τις κατώψεις ανεξάρτητα αν κόβω το στερεό ή αν μόνο προβάλλω. 5, 5 και όλες τις αντίστοιχες. Και τελευταίο, πρέπει να επισημάνουμε στο τέλος πώς σχεδιάζουμε την άνοψη. Δηλαδή, είτε την ίδια επιφάνεια είχα, αν χρησιμοποιούσα στο ταφένα τη δεύτερη επιλογή, αντί να προβάλλω κάτω, να κοιτάξω την κάτω της μεριά, να δω οροφή και να προβάλλω προς τα επάνω, να είχα δηλαδή μια ένα τόνος. Ή, αν έφερνα ένα, όπως δείχνει το σχήμα, ένα οριζόντιο επίπεδο παράλληλο στο ταφένα, βέβαια, αφού είναι και αυτό οριζόντιο, ένα ταφ 7, για να κάνω άνοψη σε άλλη θέση, τότε η άνοψή μου πάντοτε σχεδιάζεται στο επίπεδο π1 το νούμενο, πάντοτε ακολουθεί την ιδιαιτερότητα της αντιστροφής κατά τον άξονα ψ, αντίρροπης σχεδίασης σύμφωνα με τον άξονα ψ. Αν θέλω λοιπόν να κάνω αυτή την άνοψη, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα επίπεδο. Να πω λοιπόν ότι εδώ είναι χ το νούμενο, χ και ψ, έχει αντιστραφεί αυτό, χ το νούμενο, συγγνώμη, ψ το νούμενο, και σε αυτό το επίπεδο να έρθω. Σίγουρα η άνοψή μου κινείται σε αυτές, ανάμεσα σε αυτές τις κατακόρυφες. Δεν θα πω αυτή τη στιγμή τη γεωμετρική κατασκευή που ξέρετε από την ενότητα 3, με βάση την οποία τις καταχύ διαστάσεις μεταφέρω κατευθείαν στην άνοψη. Από εδώ έχω τις καταψί, άρα δεν μετράω τίποτα και με γεωμετρική κατασκευή παράγεται αυτό το σχήμα. Θα έχω λοιπόν, σαν αποτέλεσμα της άνοψής μου, σαν αποτέλεσμα αυτής της προβολής, αυτό το σχήμα, το έχω κάνει με μικρότερες αναλογίες, δεν πειράζει όμως αυτό εδώ, και θα είναι η άνοψη ισογείου. Όμως, επειδή αυτά είναι οριζόντια επίπεδα, κόβονται από κάθε κατακόρυφο που σαρώνει από πάνω μέχρι κάτω το στερεό σώμα. Κατά συνέπεια, είμαι υποχρεωμένη να δηλώσω τις θέσεις των κατακορύφων επιπέδων τομής. Και αυτό δεν είναι καθόλου περιττό, γιατί έχει σημασία σε ποια θέση έχει αυτό το ύψος και ότι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την περιοχή, πρέπει να βιδωθούν τα συγκεκριμένα φωτιστικά ή όχι, ή πρέπει να μπουν τα συγκεκριμένα τμήματα ψευδοροφής ή τα συγκεκριμένα κομμάτια που προβλέπει η ακουστική μελέτη και άλλα πάρα πολλά. Εάν λοιπόν, για να μην, το σχήμα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, εδώ βλέπετε τις δηλώσεις και των 4 κατακορύφων επιπέδων στο σχήμα της άνοψης. Όμως, αυτό που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ποιο, ότι τα επίπεδα τα κατακόρυφα που κόβουν κατά τον άξονα ψ, πώς τα δηλώνει, δεν θα το συμπληρώσω τελείως εδώ, μεταφέρονται ως έχουν, δηλαδή δεν αλλάζουν ούτε θέση, όχι δεν αλλάζουν θέση, δεν αλλάζουν στη σχεδίαση θέση, στο σχήμα θέση και φορά, στο χώρο δεν αλλάζουν ποτέ θέση, είναι στην ίδια θέση. Ακριβώς επειδή είναι στην ίδια θέση στο χώρο, τα επίπεδα τα κατακόρυφα που κόβουν καταχύ, εδώ είναι το επίπεδο 4-4 στο σχήμα που δείχνει διαφάνεια και το επίπεδο 3-3 που κόβει κατά αυτήν
που κόβει αυτό το κομμάτι είναι κόβουν τις διαστάσεις κατά τον άξονα Χ. Όπως αντιστρέφεται το σχήμα, έτσι αντίρροπα σχεδιάζονται και αυτά. Δηλαδή, εάν εδώ, αυτό τώρα γίνεται κανονικά με κατασκευή, εάν αυτή η απόσταση είναι α και αυτή η απόσταση είναι β, το α και β θα τα πάρω αντίρροπα και επιπλέον η δήλωση το α είναι το 4, θα κοιτάξει, θα το δηλώσω αντίρροπα και το 3 επίσης αντίρροπα. Αυτό όταν κλείσουν τα επίπεδα προβολής που περιλαμβάνουν όλες αυτές κατόψεις, ανόψεις και τομές, τότε θα βρεθεί ακριβώς να ταυτιστεί το 4 με το 4, το 3 με το 3, όπως ξέρετε, από το κεφάλαιο των προβολών. Ναι.